χρόνια πολλά. Να καλησπερίσω τους εξαιρετικούς προσεκλεισμένους μας, τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον κύριο Κοινόπουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον κύριο Πατεράκη, τον κύριο Στεφανάκη και τον κύριο Πολυβρονάκη. Τον κύριο Λαπιδάκη, παράγοντα της ομάδας του ΟΦΗ, χρόνια παράγοντα της άλλες ομάδες, το Χάρη το Χαρούλη, πρώην μέλος του συνδέσμου, πάντα ενεργό, στην ουσία σκέψη αν έχει δει και ασχολείται τώρα με τα διοικητικά των ομάδων, και το Πότσι είναι μέλος, είναι ο γενικός διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας του ΟΦΗ, τεχνικός διευθυντής. Επίσης, να συγχαρώ τα παιδιά, τα δικά μας, τον Βασίλη του Νικολακάκη, για τις αξιολογήσεις, είναι διεθνής διαιτητής, βοηθός διαιτητής, ο οποίος θα είναι στη δύναμή μας. Τα νέα παιδιά, τον Εγκλέζο, τον Δημήτρη που αξιολογήθηκε προσφάτως, τον Μιχάλη τον Κομποτάκη, τον Ρωμανό τον Κυριακίδη, τον Νίκο τον Πάγκαρο που παραμένει, τη Μαρία τη Λαπιδάκη, είναι η κοπέλα μας καινούργια στους πίνακες, ο Βασίλης ο Ρεβέντο, ο οποίος επέστρεψε δρυμύτερος, δυναμικά. Και επίσης ο Αργύρης ο Σιγανός, ο οποίος αυτός είναι ενταγμένος στις εθνικές κατηγορίες. Έχουμε κοντά μας ένα νέο παιδί από τη σχολή, το Φραγελάκη, τον Θεοφάνη, ο οποίος είναι αδερφός του Γιώργου του Φραγελάκη, που είναι εξοργισμένος β' εθνικής βοηθός. Είναι προλαπτόμενος αυτός. Κάποια παιχνία που έχει πέσει έστω φιλικά πάει αρκετά καλά. Τώρα μόλις ξεκινήσει η σχολή θα μπορούν να παίζουν και στα Youth League. Και επίσης είναι και ο Δημήτρης Ομόσκου, ο οποίος θα μας έρθει σε λίγο γιατί έχει μιλημένες υποχρεώσεις. Ακόμα ο Γιάννης ο Πλατζουνάκης, ο οποίος κάναμε τεράστιο αγώνα φέτος να επιστρέψει, είπε το πολιτικό φυτονή, αλλά ανωτέρα δύναμη δεν τα κατάφερε. Επίσης θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διεθνών Ποδοσφαίρου Λαστείου, τον Μανώλη τον Γιαννανδάκη, για την εκλογή του και την κατοχή του αξιώματος του Προέδρου της Ένωσης Διαιτητών και Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. Και του παραφέρω και τον λόγο να μας πει τον ίδιο. Καλώς ορίσατε. Υγεία έχουμε σε όλους σας. Καλές αξιολογήσεις έχουμε. Καλά παιχνίδια έχουμε. Μυαλό στο κεφάλι. Και άσχομα από αυτό το νόμο σου. Οτιδήποτε απορρίπτεται. Θα το έχετε υπόψη σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλω να σε κάνω καλά εσύ παιδί μου. Καλά εσύ. Καλά. Καλά είναι ο αδερφός σου. Καλά είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον αγώνα που κάνετε και παίζετε και πάτε καλά. Γιατί είναι οξύμορο το σχήμα. Να μην παίζουμε εδώ. Έχει ξαγεί. Το 83 είναι η πρώτη χρονιά που δεν παίζουμε. Ελπίζω το χρόνο να πάμε καλά. Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε έτσι. Θα βγάλουμε τη χρονιά και από τη χρόνια τα καλύτερα. Από τη χρόνια τα καλύτερα σε όλους σας. Είναι τιμή στο σύνδεσμο που έχουμε διαιτητές αυτής της κατηγορίας σε όλους σας. Και θα είναι ακόμα καλύτερα να πάτε ακόμα παραπάνω. Από εσάς αγαπάτε, από κανέναν. Απέναντί σας κάτι ένας βοηθός, με γένεια και γέρος. Απέναντί σας. Πίσω σας. Κάτι ένας διαιτητής παλιός, δικός μας, γέρος, με γένεια, γυαλιά. Ο Μανώλης Σταυρακάκης. Ο Μανώλης Σταυρακάκης. Που ξέρετε όλοι σας. Πρώην άνθρακτη βοηθό. Είμαστε μαζί στην άνθρακτη πάρα πολλά χρόνια. Την επόμενη μαζί, μας ετοιμά κάτι χρόνο να είναι καλά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τα καλύτερα στο μάτι σας. Έχουμε τα καλύτερα στην Ένωση. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε σε όλους σας υγεία. Θα κόψουμε την πίτα, θα πούμε χρόνια πολλά. Και άλλο το σφυρέο. Έλα, πάμε φυσικό. Το λόγο στον κύριο Πρόεδρο να μας πει τα υπόλοιπα. Καλησπέρα και από μένα. Ειλικρινά νιώθω συγκινημένος και χαρούμενος. Γιατί και φέτος είμαι, όπως και πέρυσι, κοντά σας. Νιώθω υπερήφανος γιατί πράγματι η
οι διευθυντές του νομού Λασιθίου έχουν πάρει εξαιρετικές διακρίσεις. Βλέπουμε ταλέντα μέσα από εσάς, σας παρακολουθούν όλοι. Είσαστε και άρχοντες και άρχοντες της ζωής σας. Και άρχοντες της ζωής σας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά στο θέμα της διευθυντίας που χρονολογείται από πολλά χρόνια και οφείλεται στον πρόεδρο του Συνδέσμου και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι δίπλα του και να ξέρετε ότι στην πορεία γίνονται και λάθη τα οποία έχει υποχρέωση ο κάθε πρόεδρος της ΕΠΣ να τα διορθώνει. Αν θέλετε τοποθετήσεις λάθος, λάθος κινήσεις, αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε, βέβαια καινούργια άνθρωποι, βγαίνουν καινούργια. Το θέμα είναι να προχωράμε και να βλέπουμε πολύ ψηλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος φέτος με τον τρόπο που εργάζεται η Διευθυνσία, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχει το ποδόσφαιρο. Παιδιά, είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε γίνει άνω-κάτω με διάφορα θέματα τα οποία τα γνωρίζετε, τα διαβάζετε, είτε λέγεται μικρόα, ακόμη και στον επαγγελματικό αθλητισμό, αν θέλετε να πάτε, και εκεί έχουμε προβλήματα, γιατί συμπτωματικά είμαι και πρόεδρος του Ιεράπατρας, πέραν την ιδιότητα της ΕΠΣ. Και ειλικρινά έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Να ξέρετε όμως ότι πάντα ευθύνες έχουν αυτοί που ηγούνται. Στην οικογένεια κάποιος ηγείται. Στην παρέα κάποιος ηγείται. Στο σύλλογο κάποιος ηγείται. Στο σύνδεσμο, στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτό τώρα με τα μητρώα που έγινε φέτος, ειδικά στο σύνδεσμό μας. Ήτανε με η υποχρέωση των Προέδρων. Δεν ήταν, γιατί ακούω ώρες-ώρες κάποια λόγια, βγαίνουν κάποιοι δημοσιογραφίσκοι και λένε κουβέντες. Όταν ξέρεις ότι εδώ και 3-4 χρόνια ότι πρέπει να κάνεις αυτό και δεν το κάνεις, από εκεί και έπειτα, δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΠΣ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει πάλι η ιστορία και τρέχουν άνθρωποι της ΕΠΣ να βοηθήσουν τις ομάδες. Η εκτίμησή μας είναι ότι του χρόνου, τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία, θα είναι 12 έως 14-15 ομάδες. Το προχωράμε, βοηθάμε, δεν έχουμε υποχρέωση, αλλά στεκόμαστε δίπλα. Αλλά πάντα η ευθύνη είναι στους πρόεδρους. Όταν εγώ είμαι πρόεδρος και μου λέει η Super League 2 ότι για να παίξω όπου ιεράπητας θέλω αυτό, 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 αυτό και αυτό. Λοιπόν, εάν δεν το κάνω, με βγάζει έξω. Τι θα πω ότι φταίει η Super League 2. Δηλαδή κάπου είναι ντροπή, κάπου πρέπει να παίρνουμε τις ευθύνες. Όπως παίρνετε τις ευθύνες από τώρα που μπαίνετε μέσα στο γήπεδο και είσαστε οι άρχοντες και κάνετε αυτό που κρίνετε σωστό. Και σας λέω ότι νιώθω υπερήφανος για τους διαιτητές του νομού Λασιθίου. Νιώθω υπερήφανος. Και πιστεύω από τον χρόνο που θα βρούμε το δρόμο μας, έτσι θα έχετε πολλά παιχνίδια, θα βλέπουμε και θα σας καμαρώνουμε. Είμαι ειλικρινά, όταν βλέπω ότι έχει διαιτητές, επόπτες, διακριθέντες, έχουν γίνει ονόματα, νιώθουν πολύ υπερήφανοι. Και οι πρώτοι που νιώθουν υπερήφανοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που σας εκπαιδεύουν. Έχετε έμπειρους εκπαιδευτές. Και σας λέω, κάποια λάθη του παρελθόντος που έχουν σχέση με την διευθυνσία, με την εκπαίδευση, έχουν μπει σε έναν δρόμο και έπαιξαν, κύριε Πρόεδρε. Το διορθώσαμε. Έτσι. Εντάξει. Να είστε καλά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά ότι μπορείς όχι. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, να σας καμαρώνουμε. Πιστέψατε με, και επειδή και εγώ ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής στο τοπικό, στην Αθήνα, και τώρα που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και λοιπά, και ως πρόεδρος της ομάδας τοπικού στον Άρη Μπουκολιά, στα Χανιά, νιώθω πολύ όμορφα όταν σας βλέπω και παίζετε με αρχοντιά. Βλέπεις ο διαιτητής, φαίνεται, ο άρχοντας ο διαιτητής φαίνεται. Δεν θα μετρήσεις ένα λάθος. Έτσι, καταρχήν, όπως ξέρετε, στην Εξέδρα, όλοι οι φιλοαθλοί είναι αρχιδιαιτητές, αρχιπροπονητές, τα πάντα, ό,τι θέλει, οποιαδήποτε πρόεδροι, μάνατζερ, τα πάντα, όλοι. Και ενώ βλέπετε ότι πολλές φορές βλέπετε κάθεται ένα, δύο, τρεις αξιολογημένοι διαιτητές και βλέπετε στην Εξέδρα και βλέπετε ότι όταν θα συζητήσουν σε μια φάση μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη, που είναι διαιτητές, έμπειροι, αξιολογημένοι.
και μπορεί κάποιος από αυτούς να έχει αντίθετη άποψη. Φανταστείτε τώρα τι λένε οι φίλοι. Δηλαδή, είσαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσετε και ανόητους ανθρώπους να σαν τα πια και εσείς κάνετε αυτό που σας λένε αυτοί οι άνθρωποι. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και δώστε μας τη χαρά να σας καμαρώνουμε, να νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί έτσι νιώθουμε για τους διευθυντές των μοναστήρων. Ευχαριστώ πολύ και να έχετε υγεία. Ό,τι νομοσχέδιο για να κατεβεί στη Βουλή, ό,τι νόμο για να περάσει, οι προσωπικές σχέσεις είναι πιο πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Είμαι στον χώρο αυτό, μάλλον είμαστε στον χώρο αυτό, από το 1982. Σε αυτό το χώρο τη Ελισσία. 40 χρόνια εδώ. Φύτευσα δίπλα σε ανθρώπους σαν τον Δελεπτάκη. Που μας έμαθε μόνο πράγματα θετικά. Περάσαμε πρόεδροι των ενώσεων, Κορελάκης, Σταυρακάκης, Μάρης, Σίλας, πέρα από κάτι ουσιαστικά ανώσια πράγματα. Όλη η κατεύθυνση του συνέδρου και της ένωσης είναι να είμαστε καλά, να βγαίνει το πράγμα, να μην έχουμε προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε ένα, μια παρένθεση και κάτι άλλο, όλα είναι στο πρόγραμμα, τέλος πάντων. Σωστά. Ναι. Όλα τα βαδίζουμε όπως θέλουμε εμείς. Όπως θέλουμε. Που σημαίνει τι. Ότι οι σχέσεις μας, αν διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο, γιατί και καλές διαιτησίες θα έχουμε και κακές διαιτησίες θα έχουμε. Και καλές σώματες θα έχουμε και κακές σώματες θα έχουμε. Δεν γίνεται να είναι τέλεια. Θα πηγαίνουμε έτσι όπως πάμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ποδόσφαιρο όμως θα κάνουμε. Εσείς σας ήξερα για παιδιά, να ξέρετε πολύ. Λοιπόν, ποιος ο λόγος. Μα είδατε ότι πόσο καιρό είμαι πρόεδρος. Είχαμε βέβαια και τον κορονοϊό. Πέρα από αλλά... πόσες φορές που κουβεντιάσαμε. Έχουμε άψογη συνεργασία. Έχουμε ανταλλάξει ποτέ καμιά κουβέντα. Ακριβώς. Και μάλιστα, ό,τι. Συγγνώμη, σα διακόπτω και ό,τι μου υποδείχθηκε. Έγινε. Και από εσά και από κάποιου. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω. Αξιολογημένου το συζήτησα μαζί του, έδωσα κατανόηση, έβλεπα κάποια πράγματα τα οποία διορθώθηκαν. Ακριβώς. Πού θέλουμε να καταλήξουμε. Εμείς θέλουμε να παίζουμε. Είναι παιχνίδι, η διευθυνσία είναι παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Και θέλω να παίζουμε. Φροντίστε λοιπόν να παίζουμε. Όσο περισσότερο παίζουμε, τόσο καλύτερο γινόμαστε. Αυτό το λοιπόν, καλή χρονιά. Ελάτε, πώς θα γίνει. Λοιπόν. Και του χρόνου, παιδιά, καλή δύναμη. Το φλουρί έχει μία δωρεοπιταγή 30 ευρώ από το κύριο Γιαννάκη. Επίσης, ενώ το αρχικό πλάνο ήταν να πληρώσει ο καθένας ό,τι του αναλογεί στην πρόσκληση, το πούμε έτσι, δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Πήραμε κάποια δώρα τελευταία στιγμή να βγάλουμε μία λοταρία, αυτό που σας αναλογούσε τουλάχιστον να το δώσετε στους λαχνούς και να καλυφθεί όλο αυτό και να είμαστε και έμεσα κάπου κερδισμένοι. Έχει κάποια μικρά δώρα, θα σας τα πω μετά. Το μαγαζί του Παντού του Γιαννάκη. Το δεύτερο είναι μια δωρεοπιταγή με τραπέζι δύο ατόμων από τον κύριο Σταυρακάκη εδώ. Το τρίτο είναι ένα πληκτρολόγιο. Το τέταρτο είναι ακουστικά. Το πέμπτο είναι ένα σύρματο ηχείο. Το έκτο είναι μια βάση κινητού.
7ο, 8ο, 9ο και 10ο και 11ο είναι από τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον κύριο Σινόπουλο, κουρασιέρα 2 ατόμων, 5 δώρα δηλαδή, κουρασιέρες 2 ατόμων, είτε για το νησί Χρυσή, είτε για το μακρύ γυαλό που φωνήσει. Ιερά Πετραχρυσή, μακρύ γυαλό που φωνήσει. Και έφτακα το άλλα 50 ευρώ το 12ο από τον Χάρη το Χαρούλι, πρώην. Πρώην διευθυντής, όχι πρώην μέλος, πρώην διευθυντής. Και μπαλάκι. Και μπαλάκι.